Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast Άρης εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για τα σημερινά νέα του Ολυμπιακού και τον Πασχαλάκη. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση αυτή που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι πάντα όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φύλαθλο σαν και σένα είτε τρομακτικέ ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον τις αφηγούμε Είτε μουσική αυθόρμητη χήμα χωρί πρόβε, freestyles, Προσοχή όμως, διότι είναι ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενους, αλλά και αστρονομία, η οποία είναι εκπληκτική, θα έλεγα, επιστήμη, με εντριγκάρει προσωπικά. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή. Έτσι, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Πραγματικά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλε και όλου για την ακρόαση εντός και εκτός Ελλάδος πραγματικά μου είναι πάρα πολύ όμορφη θα έλεγα η φάση αυτή εκτιμώ απεριόριστα την ακρόαση τα likes, τις εγγραφές εννοείται που είναι και ό,τι πιο σημαντικό για να ακουστεί η φωνή ενός απλού φιλάθλου η οποία φωνή αυτή σε εκφράζει και φυσικά προς το τέλος της εκπομπής μετά της Σκέψει μου για την ομάδα και τα λοιπά, για τα σημερινά νέα, θα μιλήσει εσύ. Δηλαδή, θα διαβάσω τα σχόλια και θα τα απαντήσω. Καλύτερα από ότι τα απαντάω στα γραπτά. Γιατί εντάξει, το κάνω στο φτερό που λέμε. Συνήθω μονολεκτικά, συνήθω με δύο-τρει λέξει, διότι δεν προλαβαίνω πραγματικά. Ξεκινώντας να ευχηθώ περαστικά στον Τόμα Βατσλικ, ο οποίο είναι ένα εξαιρετικό οικογενειάρχη, ένα πολύ καλό παιδί. Μιλάμε τώρα για κόψιμο στον τένοντα, το οποίο είναι και πάρα πολύ επίπονο και χρειάζεται αρθροσκόπηση, χρειάζεται επέμβαση, χειρουργική. Από καρδιά λοιπόν, εύχομαι να αναρρώσει και να είναι καλά, να μπορέσει και να κάνει και την επιστροφή του στα γήπεδα και μάλιστα με τη φανέλα λογικά της Σπάρτα Πράγας, της ομάδας που απέκλεισε τον Παναναϊκό στην Ευρώπη φέτος κάτι τέτοιο, γιατί το είχε πει και ο ίδιο. Ε, ναι, δεν βλέπω να επιστρέφει στον Ολυμπιακό εκτό κι αν τα πάνε χάλια Πασχαλάκη και Τζολάκη. Ο οποίο Πασχαλάκη φυσικά και δεν έχει υπογράψει ακόμη αυτή τη στιγμή που διεξάγεται η εκπομπή. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι και ιατρικά έχει περάσει και φωτογραφίε βγάζει κτλ, κτλ. Η αλήθεια πάντω είναι ότι αν ο Βατσλίκ ήταν ακόμη καλά, και έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό. Παίζει να είχαμε φάει και 80 γκολ παραπάνω, <laughs> που λέει ο λόγο. Δηλαδή, εντάξει, ω γνωστόν είχαν βάλει στο μάτι την αδυναμία του Βατσλικ όσον αφορά την έξοδο, και όσον αφορά το άλμα, το ότι δεν έχει άλμα κτλ. Σέντρε κτλ. Απ' τα αριστερά κυρίω, αλλά και απ' τα δεξιά. Δηλαδή, εντάξει, σου κάνανε ζημιέ, πλάκε. Είναι δυνατόν. Ω γνωστόν το παιδί έχει θέμα με τα γόνατά του. Το έχουμε πει ξανά και ξανά. Τώρα έχοντας τον Πασχαλάκη ως θεματοφύλακα, νομίζω ότι σε αυτό το τομέα δεν θα έχει θέματα. Είναι αθλητικός, ψηλό, εξίσου πάνω κάτω και έμπειρος. Γι' αυτό και αποφάσισαν στη διοίκηση να τον αποκτήσουν, έτσι, να επικυρώσουν τη συμφωνία που εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό. Αφού το είπε ο πατέρας του παιδιού, του Πασχαλάκη, τι να λέμε τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι θα είχε αποκτηθεί έτσι κι αλλιώ. Παρόλο που δεν ήθελαν άλλο παίκτη και αποφάσισαν να μην κινηθούν. Γιατί εντάξει, ο Μίτσελ σου λέει: κάτσε. Θα φέρω πάλι ανέτοιμο, ελεύθερο να τον περιμένω να μου γίνει καλά και αν. ή να περιμένω το Γενάρη να διαλέξω με την ησυχία μου και να είναι και δική μου επιλογή, δηλαδή του Μίτσελ. Ο Μίτσελ αυτό, αυτό θέλει, προφανώ, έτσι. Άλλο προπονητή θα δεχόταν να έρθει ο καθένα και να γίνουμε ένα κέντρο διερχομένων. Που αυτό δεν βοηθάει την ομάδα οπωσδήποτε. Αυτό που έγινε με την ποσότητα είναι τεράστιο λάθο και φυσικά έχει γίνει ένα κάκιστο προγραμματισμό και το γνωρίζουν και οι ίδιοι και το αναγνωρίζουν, φαντάζομαι. Οι αρμόδιοι, έτσι. Γι' αυτό και έχουν λάβει αυτέ τι αποφάσει, έστω και αργά, σου λουπώσαν λίγο τα πράγματα. Έλα, Μίτσελ, έλα, ανοιγκό. Αυτό είναι. Αυτά ακριβώ που λείπανε από την ομάδα από τότε που έφυγε ο Μαρτίν. Αλλά και όταν ήταν ο Μαρτίν τελευταία, εντάξει, είχε ξεφύγει το πράγμα στα αποδητήρια. Τέλο πάντων, α μην πάμε σε αυτά τώρα, α κοιτάξουμε μπροστά. Με βρίσκει σύμφωνο αυτή η κίνηση, διότι όπω ήταν τα πράγματα, δεν πάω να τώρα με τον Κρίστενσεν, ο οποίο εντάξει, τον έχει φάει το καθισιό οπωσδήποτε, αλλά από την άλλη δεν τον λε και τερματοφύλακα κλάση, επίπεδο Ολυμπιακού για βασικό, το τονίζω. Δηλαδή, ακόμη και όταν είχε καλή παρουσία στη Λάρισα με τον Κούγια δεν ήταν για να παίξει βασικό στον Ολυμπιακό. Για δεύτερο, κούκλα. Τα μάμ, πώ το λένε, ό,τι πρέπει. Όχι όμω για βασικό, ξαναλέω. Και ο Τζολάκη είναι ένα νέο παιδί με προσόντα, σωματικά, από νεαρή ηλικία, από τα χανιά, εκπληκτικό, ταλαντούχο, ξαναλέω. Αλλά θέλει χρόνο. Έχει φανεί ότι θέλει χρόνο. Δηλαδή δεν αρκεί το ότι έπαιξε λίγο στη Super League 2, δηλαδή β' να το πω απλά, όπω το λέμε, και γενικά αυτέ οι παρουσίε που είχε δεν αρκούν. Επί Μαρτίν, που τον πίστευε ο Μαρτίν, έτσι. Τον εγούσταρε. Δεν αρκούν, πραγματικά. Θέλει ακόμη να κάνετε ένα γερό, δυνατό, ποιοτικό αγροτικό. Για μένα στο εξωτερικό. Το έχω ξαναπεί, να πάρει πράγματα, να, ανοίξουν οι ορίζοντες, τα μυαλά, να μάθει πώς δουλεύουμε, έτσι, με επαγγελματισμό και τα λοιπά, να φτιάξει κοινοτροπία όλα και θα γίνει εκπληκτικός. Δηλαδή, άμα σου βγει ο Πασχαλάκη, θα έχει και το τζολάκι. Εκείνη η μαγιά. Θα σου βγουν όμω, θα γίνει. Α το δούμε. Γιατί το επόμενο καλοκαίρι, από ό,τι ξέρω, φυσικά λύγει το συμβόλαιο του Βατσλικ και αποχωρεί. Έτσι, αυτό το λέμε από τώρα. Και του Κρίστινσεν. Αλλά και ο Πασχαλάκη υπογράφει, θα υπογράψει, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή που διεξάγεται εκπομπή, ξαναλέω, δεν έχει ανακοινωθεί ο παίκτη, για ένα συν χρόνο είναι. Έτσι. Και έχει πάλι με συμμετοχέ όπω ο Βατσλίκ καλή ώρα. Δηλαδή, ανάλογα το πόσε συμμετοχέ θα κάνει, μπορεί και να ενεργοποιηθεί αυτόματα η οψιόν της δεύτερη σεζόν. Και αν όχι, μπορεί να αποφασίσουν μετά να τον διατηρήσουν στην ομάδα με ένα μικρότερο ποσό ή οτιδήποτε τέτοιο. Αναλόγως έτσι, άμα πάει καλά όμως, φυσικά και θα ανανεωθεί και όλα καλά. Γνωρίζω πολύ καλά επίση ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι μοιρασμένοι όσον αφορά τον Πασχαλάκη. Η μισή τον θέλανε, η άλλη μισή όχι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ειδικά τώρα, εγώ θα έλεγα ότι καλώ και ορθώ αποφάσισαν να τον αποκτήσουν, να τον φέρουν έτσι, να επικυρώσουν τη συμφωνία που ήδη είχε γίνει, έτσι. Και φυσικά το γεγονός ότι συμμετείχε απλά σε εκείνη τη φάση του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζανε εκεί, Πάμπλο Γκαρσία από ό,τι μου πάνε, Βιαϊρίνια, και θυμάμαι και όλες εικόνες, με χειρονομίες άκομψες, άσεμνες, τα θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν και ο Τσιγκάρας, ο Πιτσιρικάς, ο Έλληνας του ΠΑΟΚ, και ο Πασχαλάκης, οι οποίοι όμως δεν βρίζανε τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρο του. Οι ξένοι, οι δύο, ο Πάμπλο Γκαρσία ειδικά, και ο Βιερίνια ήταν που βρίζανε. Βασικά ο Πάμπλο Γκαρσία έβριζε και ο Βιερίνη έκανε χειρονομίε. Καλά, ο Παύλο Γκαρσία έχουμε πει. 3-3 στον αυτόν του Γκαρσία. Μπράβο. Προσωπικά ούτε να τον βλέπω δεν θέλω, ούτε ζωγραφιστό. Δεν ε, τον θεωρώ σοβαρό άνθρωπο. Είτε ω ποδοσφαιριστή που ήρθε και έπαιζε μπουνιέ με το Διόγκο, θυμάμαι. Ούτε φυσικά και ω προπονητή που είναι προκλητικό, είναι αθυρόστομο, είναι πραγματικά ανεκδιήγητο. Και μην ξεχάσω στο τέλο να απαντήσω σε ένα σχόλιο από Παοκτζή, έτσι. Που εγώ σέβομαι όλου του αντιπάλου και ποτέ δεν έχω προκαλέσει, αλλά παρόλα αυτά ήρθαν να πούνε διάφορα. Το ζουμί είναι ότι ο Πασχαλάκη δεν έβριζε. Αλλά τώρα και να έβριζε, αυτά δεν παίζουν ρόλο. Επαγγελματίε είναι, τώρα βρίζει εδώ όταν είναι στην εταιρεία, μετά στην άλλη εταιρεία θα βρει τον άλλον. Δεν έχει να λέει. Έτσι, εννοείται αυτό. Εδώ υπάρχουν και άλλοι παίχτε, ξέρω εγώ, που είναι ήδη στον Ολυμπιακό και έχουν βρει και τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρο του. Εντάξει. Και μάλιστα ανανεώθηκε και η συνεργασία μαζί του. Οπότε εντάξει, μην το ψάχνουμε τώρα. Αυτέ είναι αποφάσει τη εκάστοτε διοίκηση, τη κάθε ομάδα. Το ποιου κρατάει, το ποιου φέρνει, το ποιου διώχνει. Εμεί μόνο μπορούμε να πούμε μια άποψη. Εντάξει, καταλαβαίνω την άποψη του κάθε φίλου του Ολυμπιακού και εγώ στη θέση εκείνη, δηλαδή του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, δεν θα σήκωνα πολλά-πολλά θα είχα τελειώσει διάφορου. Αλλά εντάξει, έξω από το χορό, έτσι δεν λέμε και αυτό. Απ' την άλλη, λένε πολλά τραγούδια. Α, και τώρα που λέω για τραγούδια, ο Μπαλτάκο απάντησε, λέει, στον πρόεδρο του Ολυμπιακού με τραγούδι του Σαββόπουλου από τη δεκαετία του 70. Άκου εκεί. Αυτό έλειπε τώρα. Τέλο πάντων, είναι ανάξιο σχολείο αυτό τώρα. Ανάξιο σχολιασμό, τι να πω. Πραγματικά, ξέρουμε ότι πολεμάει τον Ολυμπιακό με κάθε τρόπο μέχρι εκεί. Όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους. Και τώρα όσον αφορά τον Τίγρη και το τι κάλεσε όλους τους άλλους πρόεδρους των ομάδων, φυσικά και έτσι συμπεριλαμβανόταν, συμπεριλαμβανόταν <χω> θα το πετύχω, συμπεριλαμβανόταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εγώ μαζί του είμαι, στη θέση του θα έλεγα και εγώ όχι, απλά για να μην υπάρχουν εντάσεις εκεί πέρα και τα λοιπά. Άσε, είναι, άσε να το χαρούν μόνοι τους οι άνθρωποι, αλλήμωνο, Σεβαστή κάθε αντίπαλη ομάδα. Μπράβο του, φτιάξαν το γήπεδο. Άσχετα από το πώ φτιάξαν το γήπεδο, δεν έχει σημασία. Και ποιοι το πληρώσαμε κτλ. Πρόσεξε έτσι, δεν είπα ποιοι το πληρώσανε. Είπα ποιοι το πληρώσαμε. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το ότι γίνονται τα εγγένεια ενό όμορφου γηπέδου, έτσι πάνω κάτω. Προσωπικά δεν τρελαίνομαι και δεν το λέω επειδή δεν είμαι φίλο τη Είναι καθαρά θέμα γούστου. Έχω πάει και τρει φορέ. Απ' έξω, έτσι. Τυχαία περαστικό, όχι να μπω μέσα. Τι σχέση έχω. Και είδα ένα τεράστιο πρακτορείο για τζόγο και τέτοια. Όπα, λέω ότι έχει και φρουτάκια μέσα. Πραγματικά, δηλαδή έτσι το πέρασα το γήπεδο. Κατά τα άλλα, εκτό από το σήμα το τεράστιο αυτό που σε παραπέμπει σε τζόγο κτλ., σίγουρα είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, κομψό κτλ. Και, τα λοιπά. και είναι καλό να υπάρχουν όμορφα γήπεδα και σύγχρονα γήπεδα στην Ελλάδα. Ποδοσφαιρικά καθαρά, χωρί ταρτάν. Έτσι, όπω αυτό. Δηλαδή, όχι τύπου άκα και πάθε αλικό και τέτοια. Αλλά στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο πιο δημοφιλή στην Ελλάδα, δεν έχουν βοηθήσει έτσι για γήπεδα και τέτοια. Είναι η αλήθεια. Τέλο πάντων, αυτά είναι για άλλη φορά. Δεν είναι τη Τέλο πάντων, άλλοι πρόεδροι θα πάνε, άλλοι δεν θα πάνε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, α πούμε, ο Μπέο θα πάει. Ναι, αφού κάνει δουλειέ. Φίλο. Θα έχει και εκπρόσωπο παναναϊκό, έτσι. Εντάξει, είναι δικαίωμά του. Του Πάοκ, φυσικά, εδώ δεν πλησιάζει την Ελλάδα. Θα έρθει στο γήπεδο. Και μετά νομίζω και του Αστέρα Τρίπολης, μου πάνε, θα πάει. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω, στα δικά μα. Στα οποία δικά μα, όπω ε, χθε ε, είχα επιλέξει στην εικόνα εδώ τη εκπομπή Βρυσάλικο και Αμπουμπακάρ Καμαρά, φυσικά τελικά όπω και το είπα, έτσι και έγινε. Μένουν στην ομάδα διότι δεν βρέθηκε κάποια καλή πρόταση, κάποια πρόταση που να καλύπτει και τον παίκτη, αλλά φυσικά και την ομάδα του Ολυμπιακού. Οπότε εντάξει, παρόλο που έχει γίνει λάθο προγραμματισμό, αυτοί οι παίκτε θα παραμείνουν στην ομάδα. Να δούμε αν τα μπορέσουν να προσφέρουν. Μακάρι στην πορεία να ανέβουν. Σίγουρα και η διοίκηση αναγνωρίζει τα λάθη που έγιναν στον προγραμματισμό, έτσι, η καθυστέρηση και όλα αυτά τα γνωστά που τα έχουμε χιλιοπεί. Τώρα πριν πάω στα σχόλιά σας, να πω για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετμπολ ότι αυτή η νηνεμία πραγματικά είναι φοβερή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα με δύο προέδρους, έτσι, τα αδέρφια, εξαιρετικά, έτσι, σε χαρακτήρα κτλ. και τα και έχουν μάθει τώρα, έχουν γίνει μεστή και έχουμε και έναν προπονητή Έλληνα εξαιρετικό, ο οποίος ο Γιώργος ο κοιτάζει στο πώς θα βελτιώσει την ομάδα. Έτσι, δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Καλά κάνει. Έτσι, είναι τρομερός στη δουλειά του. Κόβει το μάτι του. Και πραγματικά ανυπομονώ να κερδίσουμε το επερχόμενο derby απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έτσι, στον τελικό του Super Cup. Όπου ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και τον Nate Walters. Οπότε του δίνω ακόμη λιγότερες πιθανότητες για νίκη. Εκτός και αν ο Ολυμπιακός σπάσει τα καλάθια. Πώς το λένε. Δηλαδή θα πρέπει να είναι τρομερά άστοχο ο Ολυμπιακό για να κερδίσει ο Παναγναϊκό. Έτσι όπω είναι τώρα οι ομάδε. Δεν το συζητάμε. Πολύ πιο ομάδα ολυμπιακός, πολύ καλύτερος. ο Ολυμπιακό, πολύ καλύτερο. Ο Παναγναϊκό πονούσε πάρα πολύ στι θέσει των point guards. Έτσι. Τι είχε τον Μποχορίδη και το Σίβα. Έλα τώρα. Ενώ τώρα έχει Νέιτ Βόλτερ που είναι αρκετά ποιοτικό και έμπειρο, αλλά και τραυματιάκια από ό,τι αποδεικνύεται. Και τον Πέρα Λί και μετά τρίτο τον Μποχορίδη. Οπότε είναι πιο ποιοτικό εκεί. Ε, εντάξει, τώρα θα ξεκινήσει λογικά ο Paris Lee και θα έχει από πίσω τον um, Έλληνα το Μποχορίδη. Θα έλεγα πάντω ότι στη θέση 3 πονάει και ο Ολυμπιακό αλλά και ο Παναναϊκό. Ε, δηλαδή ο Ολυμπιακό έχει καθαρό αίμο τριάρι το Παπα-Νικολάου. Από εκεί και πέρα δεν είναι κανεί καθαρό αίμο. Βάζει κατά συνθήκη το Λαρετζάκι, ο οποίο κανονικά είναι guard, έτσι διάρρη τον ε, χαρακτήριζα. Είτε και τον ε, Μοκέσεκ, Πάντω τον Άλεκ Πίτερ, στα φιλικά, από ό,τι έχω μάθει, δεν τον έχει κατεβάσει στο 3. Τον αφήνει στο 4. Για αντιβεζέγκοφ. Καλά κάνει. Στην ουσία έχει καταφέρει να κλωνοποιήσει τον Βεζέγκοφ. Να έχει έναν Βεζέγκοφ μέσα για 40 λεπτά. Μεγάλη υπόθεση. Έχει τα ίδια στοιχεία σχεδόν. Με τον Σάσα, ο Άλεκ Πίτερ. Μιλάμε για sharpshooter, έτσι. Μπράβο του. Πάμε παρακάτω και στα σχόλιά σα δηλαδή. Είναι η στιγμή όπου θα μιλήσει εσύ δηλαδή ξεκινώντας από κυρία, σαφώς, Πέγκι Ντάνου συγκεκριμένα, η οποία λέει ότι Κόκαλης και Μαρινάκης είναι και οι δύο καλοί, συμφωνούμε, έχει φέρει παιχταράδες ο Κόκαλης και τώρα ο Μαρινάκης είπε να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη γιατί δεν τράβαγε η ομάδα και θα δείξει την πορεία. Βεβαίω Πέγκι. Μετά, Dojo 71, ο οποίος Dojo 71 μου έχει στείλει ένα σχόλιο εξαιρετικό με τιμά σε αυτά που λέει πραγματικά και δεν βρίσκω λόγια. Εγώ που βρίσκω λόγια για όλα, έτσι, και έχω κάτι να πω για όλα. <laughs> Πίστεψέ με όμως ότι δεν δουλεύω σε κάτι, ας πούμε. Αυτό εδώ δεν είναι δουλειά. Όπως μου βγαίνει, γίνεται η εκπομπή. Και πραγματικά, πρωταγωνιστής είναι ολυμπιακός, δεν θα ήθελα να γίνω γνωστός, να με μάθει όλο το καραϊσκάκι και αυτά που έτσι λες και με τιμούν, αλλά εντάξει. Δεν το θέλω κιόλα. πραγματικά. Εγώ θέλω το καλό του Ολυμπιακού. Θέλω να πάρουμε το double πρωτάθλημα κύπελο και να πάρουμε και ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο και να τα σαρώνουμε όλα. Εγώ θέλω τι κούπε. Και να τα λέω εδώ για να ακούγεται αυτή η άποψη. Μήπω και ξυπνάνε και κάνουν σωστέ κινήσει. Όχι ότι τα ξέρουμε όλα εμεί, αλλή μόνο. Αλλά αυτά που λέμε εδώ πέρα, είτε εγώ είτε εσύ στα σχόλια και τα μεταφέρω εγώ εδώ, είναι που σίγουρα πιστεύω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα γιατί εμεί αγαπάμε ανεβόρον τον Ολυμπιακό, πώ το λένε. Unconditionally. Πάντω, ε, dojo 71, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στα Ισπανικά, είναι Ντόχο. Δεν ξέρω το όνομα πώ προφέρεται. Μετά, Τζαν Μπαφίλια. Του έχει μείνει, λέει, η εικόνα του Πασχαλάκη εκεί στον Μπάοκ. Ότι έβριζε και τα λοιπά. Δεν έβριζε, δεν είναι αλήθεια, αυτό το ξαναλέω. Συμμετείχε εκεί, πανηγύριζε, το αλλά δεν. Ε, Είπε τίποτα τέτοιο, δεν είπε κανένα σύνθημα κατά κανενός, ούτε έβρισε κανέναν, ούτε ομάδα έτσι. Από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, έτσι μου έχουν πει. Μετά, δεν ξέρω στην προσωπική του ζωή τι έχει κάνει και επίση ξέρω ότι δεν είναι παουτζή. Όσα λεφτά και να του δίνανε δεν καθόταν εκεί, το είπε. Και ούτε ήθελε να πάει στην ΑΕΚ. Παν παρακάτω. Ε, ο Φέδονα 7 θέλει γνώμη για το κάλεσμα Μελισανίδη. Ε, εντάξει τώρα, εντάξει για το Θεαθήνε, για τα μάτια του κόσμου. Αυτό, τι να πω. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί του, με τον Τίγρη τώρα. Πάμε παρακάτω. Κώστας 07, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σου άρεσε η εκπομπή. Μακάρι λέει να ήταν του 7, είναι του 99. Και εγώ μακάρι να είμαι του 99. Το 99 έμαθα να οδηγάω. Πώ το λένε. Πήρα το δίπλωμα και επίσημα. Φαντάεσαι τώρα. Μετά ο Αμαρίλντο μου είπε για το θέμα του Βατσλικ. Βεβαίω το ότι θα μείνει έξω για πολλούς μήνες. Έτσι είναι, φίλε μου. Μετά, George Vlachos, from uh, Down Under, Australia, μου λέει ότι έχω δίκιο όσον αφορά το ταλέντο και ότι χάνεται στην Ελλάδα επειδή δεν έχει ο άλλος μπάρμπα ή γενικά έτσι γνωριμία και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να μπαίνουν στα κατάλληλα πόστα οι κατάλληλοι άνθρωποι, ανεξαρτήτως το τι γνωριμία έχουν, για να πάει μπροστά μια χώρα γενικά και μια ομάδα. Έτσι, Ξέρεις πώς τα ταλέντα έχουν χαθεί και προσωπικά ξέρω παιδιά ταλαντούχα στο ποδόσφαιρο και δεν πήγανε μπροστά λόγω του ότι δεν είχαν γνωριμία. Και συγκεκριμένα από μια ομάδα τοπική εδώ, της Αττικής, έτσι. Α, στον Αστέρα Αβούλα, για παράδειγμα. Μιλάμε τώρα για πριν από 20 χρόνια. Και μιλάμε για παίχτε που θα αφήνανε εποχή, Έλληνε, ταλαντούχοι, υπάρχει ταλέντο. Αλλά υπάρχει κακή νοοτροπία, εντάξει, και συμφέρον Πώ λέμε η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη, Ε τι να κάνουμε, να μην πούμε την αλήθεια. Εδώ ο κολοκοτρόνη έφαγε φυλακή. Σοβαρά μιλά. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο ήρωα. Σοβαρευτούμε τώρα. Μετά μου λέει ο Τζορτζ Βλάχο ότι προτιμάει τον κύριο Μαρινάκη σε σύγκριση με τον κύριο Κόκαλη. Εντάξει. Αυτά είναι γούστα. Μετά, Chris T. Μακάρι να είχαμε κι άλλου παίχτε σαν τον Βαλμπουενά. Αυτό ξαναπέστο. Ξαναπέστο. Έτσι. Πίνω νερό στο όνομά του, όπω και το ελαράμπι. Έτσι είναι οι δύο παίχτε που του έχω ψηλά. Για μένα, πώ το λένε, έχουν άσυλο. Τέλο. Ασυλία. <laughs> Από μένα. Ποτέ δεν θα κριτικάρω. Δεν ακούσε εμένα να βρίζω. Να βρίζω. Να λέω άσχημα λόγια, να παραπονιέμαι για αυτού του παίχτε. Αυτή είναι τέλο. Ιστορία. Εδώ. Μαζί με Τζιοβάνι, μαζί με Καρεμπέ κλπ. Μετά, Τζορτ Τσεκούρα λέει ότι δεν τον απασχολεί το θέμα του Πασχαλάκη ότι ήταν στον Πάοκ, ούτε και εμένα. Επαγγελματίε είναι. Έτσι. Τι με νοιάζει εμένα που έπαιζε. Και φυσικά θέλει να επενδύσει στον Τζολάκη, βεβαίω. Μετά λέει ότι προτιμά τον Κόκαλη. Εντάξει, είναι και αυτό γούστο, φυσικά. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Εγώ περιμένω να συμπληρωθούν τα χρόνια τα ίδια για να συγκρίνω τίτλου και να πω μετά εντάξει, ο ένα ή ο άλλο. Αλλά και πάλι αυτά τώρα. Εντάξει, ήταν εκεί τρει τρομεροί γουλανδρεί. Κόκαλη Μαρινάκη, χρονολογικά. Έτσι, αν και σαν χαρακτήρα μου έχουν πει οι παλιοί ότι ο Γουλανδρή ήταν μάλαμα, πρώτο. Τέλο πάντων. Ω χαρακτήρα, το τονίζω. Μετά μου λέει στον μπάσκετ πάμε για μεγάλα πράγματα, βεβαίω. Και επιμονή των Αγγελόπουλων σημαντικότατη, βεβαίω. Και ελπίζει να διορθώσει ο Μίτσελ τα κακό κείμενα τη ομάδα μα. Μετά, Διονύση Ιωάννου από Toronto, Canada. Όμορφο μέρο, έχω υποσκεφτεί το μέρο αυτό, την πόλη. Μιλάμε καρμπόνα Αμερική, έτσι. Του αρέσει, λέει, του διονύσει το πάθο του Πασχαλάκη, ενώ ο Βατσλίκ δεν έχει. Συμφωνώ μαζί σου. Έχει μια δόση τρέλα ο Αλέξανδρο, ο, ο Πασχαλάκη. Μετά ο Τζαν Μπαφίλια ξαναλέει ότι ο Ολυμπιακό είναι φοβικό και δεν προκαλεί φόβο στον αντίπαλο. Εντάξει, ήρθε ο καιρό να αλλάξει αυτό όμω. Επί Μίτσελ, θέλω να πιστεύω. Περιμένουμε, αναμένουμε. Ο Δημήτρη Παπαϊωάννου είπε ότι θα είναι λάθο αν δεν πάρουμε τερματοφύλακα. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και τώρα γίνεται η κίνηση αυτή. Η επικύρωση Πασχαλάκη. Ο Νίκο ο Get από Κιάνατα και αυτό, από ό,τι θυμάμαι, είναι υπέρ του να έρθει η Πασχαλάκη. Ναι. Ο Πέτρος προτιμά Σοκράτη. Έτσι. Σοκρατικό καλή δηλαδή. Γηπεδάρα και τέτοια. Πέτρινα χρόνια. Εντάξει, παίζει και αυτό ένα ρόλο από ,τι λέει, γιατί εντάξει, σαλιαρέλιδε και κοσκοτάδε και τράπεζε Κρήτη και αυτά. Ήταν δύσκολη εποχή τότε, σίγουρα. Αλλά και τώρα ήταν χρέη, έτσι υπήρχαν το 10 που ανέλαβε μετά ο κύριος Μαρινάκη. Μετά από εκεί πέρα, Γιάννη Τυροβόλη. Ο Γιάννη Τυροβόλη λοιπόν τονίζει το ότι είναι διαφορετικό το στυλ ε, σε σύγκριση κόκκαλ και μαρινάκη. Βεβαίω, έτσι είναι, αλλήμονο. Ο καθένα έχει το στυλ του, τι ιδιαιτερότητέ του. Και έχει απόλυτο δίκιο. Άλλε εποχέ κτλ και τους βάζει στην ίδια κλίμακα. Συμφωνώ κι εγώ. Και πάντως ναι, είναι κρίμα που δεν έχουν καλή σχέση αναμεταξύ τους. Γιατί εντάξει, θα τους έβλεπες μαζί να κάθονται και θα τρέμανε οι αντίπαλοι. Ισχύει αυτό. Εντάξει, τώρα η αντιπαλότητα αναμεταξύ τους έχει να κάνει με πολιτικά και τέτοια διάφορα. Και επιχειρήσει τέλος πάντων, δεν μας αφορούν. Εδώ μίλαμε για Ολυμπιακό. Τζορτ Ζώ μετά από Αφρική, εύχεται να είμαι καλά και εγώ αντεύχομαι, εννοείται. Πάνω απ' όλα υγεία. Ο Τάκης από Pennsylvania, USA, προτιμά μαρινάκι. Ο Greek Canadian Pants συμφωνεί μαζί μου όσον αφορά τα βίσματα εν Ελλάδη, βεβαίως. Αυτά μας έχουν φάει. Μετά, Τριλάρα 1925 προβλέπει να έχουμε αίτη το φέτος με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή σοπαλίες και νίκες, μακάρι να είναι μόνο νίκες. Και βεβαίως να στείλουμε περαστικά και χαίρομαι που αναρώνει ο Χρήστος ομπαφέ που είναι εξαιρετικό και στη δουλειά του, στον ε, Ολυμπιακό, στο μπάσκετμπολ. Μετά, Μάκης Δημάτο και Φαλονιά. Γεια και σε σένα. Γιωβάνι Καπούτο, ο οποίο λέει να ψάξουμε γενικά θεματοφύλακε στην Ιταλία. Υπάρχουν πολλά ταλέντα, βεβαίω. Έχουν και παράδοση. Παναγιώτη Σαλεσιώτη από Κέρκυρα, συμφωνεί μαζί μου. Και πρέπει λέει να χτιστεί άμυνα από την αρχή. Ε, βέβαια. Εντάξει, τώρα ευκαιρία έφυγε ο τερματοφύλακα, έφυγε. Δηλαδή γίνεται αυτή η αντικατάσταση. Μετά το θέμα είναι και με του αμυντικού, του Σενεγαλέζου. Έτσι και το Ρέαπτσουκ. Γενικά θέλει ξύλωμα εκεί, το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ. Και φυσικά τονίζει το ότι ο Ντελαφουέντε και ο Μπόλλορ, αυτά που έχω πει και εγώ, δεν μα έχουν βγει έω τώρα και αυτό είναι πλήγμα, ε. Τέλο πάντων, και αναπολύτω το Μποντένσε. Ε, εντάξει, παιχτάρα. Δεν είχε τον γκολ, αλλά ήταν παιχτάρα μεγάλη. Είπαμε, κανεί δεν είναι τέλειο. Σιγά μην ερχόταν εδώ, άμα είχε και τον γκολ. Εδώ και στου Wolves, εντάξει, στην Αγγλία, εντάξει, έχει και αυτό ένα ταβάνι. Δεν είναι για παραπάνω, δεν είναι για Real Madrid. Της. Αλλά αν ξαναρχόταν Ολυμπιακό, ο γίγαντα. Μετά ο Παντελής, ο Σκληρό λέει ότι κάνω λάθο σε αυτό που είπα, ότι εσεί οι ακροατέ με κάνετε ε, σημαντικό. Λέει ότι εγώ σα κάνω. Ε, εντάξει, ε, τέλο πάντων, α πούμε ότι είναι αμοιβαίο, α συμφωνήσουμε σε αυτό πραγματικά οι ακροάτριε και οι ακροατέ, είτε στέλνουν σχόλιο είτε δεν στέλνουν, είναι στην καρδιά μου. Διότι συμμετέχουν σε αυτό, νιώθουν αυτό που νιώθω. Έχουμε αυτό το κοινό και έχουμε καθαρό μυαλό. Δεν λέμε ψέματα. Μετά, Μανώλη Χλοπτσίδης Χρειάζεται τερματοφύλακα και άμυνα, βεβαίω ο Θεό να βάλει το χέρι του. Σαφώ. Thomas Biggan from Melbourne, Australia, μου λέει super εκπομπή. Μπράβο, σε ευχαριστώ. Μπράβο και σε σένα που ακούς και σε ευχαριστώ πραγματικά. Ο Στράτος Λεμάνης πιστεύει ότι περιμένουν τη διακοπή για το παγκόσμιο κύπελο και το Γενάρη θα φύγουν και άλλοι. Για Nottingham Forest συγκεκριμένα. Και άλλοι για άλλε ομάδε. Και θα κρατήσει ο Μίτσελ αυτός που θέλει. Εντάξει, είναι αυτό ένα σενάριο, μια σκέψη του παιδιού που εντάξει, στέκει, θα δείξει. Τώρα δεν ξέρω συγκεκριμένα για Nottingham Forest, αλλά θα δούμε. Μετά, Coach Jack from Wisconsin, USA. Χαιρετισμού. Σαμιώτη για την ίδρυση της ομάδος στην ταβέρνα του Μοίρα στον Πειραιά, βεβαίω. 10 Μαρτίου 1925, βεβαίω, έτσι είναι. Θα κλείσουμε και 100 χρόνια σε λίγο και θέλουμε τα 50 πρωταθλήματα, ε. Αυτό για μένα είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Το να μην χάσουμε κανένα πρωτάθλημα και να έχουμε ωραίε πορείε στην Ευρώπη. Αλλά θέλω και το κύπελο, τη ΕΠΟ. Το θέλω. <laughs> Τι να κάνουμε, τα θέλουμε όλα. Sky's the limit, δεν λέμε. Έτσι, ο ουρανό είναι το όριο. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή όταν ανακοινωθεί ο Πασχαλάκης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας χαιρετώ και ζήτω Ολυμπιακός!